Πάμε να κλείσουμε γλυκά τη σημερινή μέρα με την πιο ωραία γλυκιά κρέπα που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Πραγματικά είναι ό,τι ωραιότερο έχετε φάει σε κρέπα και όσοι αγαπάτε την πορτοκαλόπιτα και τη γεύση του πορτοκαλιού θα τρελαθείτε με αυτή τη συνταγή. Γράψτε τα υλικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Για να φτιάξουμε τη φανταστική συνταγή κρέπ σουζέτ χρειαζόμαστε για το σιρόπι 70 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια βούτυρο, χυμό από ένα ζουμερό πορτοκάλι, ξύσμα ενός πορτοκαλιού, 20 ml κονιάκ ή λικέρ πορτοκάλι, 200 ml κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά παγωμένη. Κρύα κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά και πρέπει να τη χτυπήσουμε παγωμένη για να πάρει ωραία παχύρευστη βελούδινη υφή. Ξεκινάμε σιγά για να μην πιτσιλάει η κρέμα και μετά δυναμώνουμε, θέλει 1-2 λεπτά. Είναι έτοιμη, έχει κάνει απαλές κορυφές, δεν θέλω να είναι πολύ σφιχτή, θέλω να είναι έτσι, αέρας. Θέλω να πέσει πάνω στο γλυκό μου και να αρχίσει να λιώνει γλυκά. Θα τη βάλω σε ένα μπολάκι στο ψυγείο να είναι παγωμένη για να σερβίρω σε λίγο. Είπαμε θα φτιάξω μία καραμέλα βουτύρου με γεύση πορτοκαλιού. Θέλω 120 γραμμάρια βούτυρο, με βοηθάει αυτό που είναι 125 γραμμάρια το μπλοκ όλο, οπότε θα αφήσω ελάχιστο έξω. Θα κόψουμε το βούτυρο σε μικρά κομματάκια να το έχουμε έτοιμο. Το βούτυρο κόβεται καλύτερα όταν είναι κρύο. Όταν μαλακώσει είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστώ. Άλλες συνταγές ζητούν βούτυρο παγωμένο και άλλες βούτυρο ζεστό. Πάντα σε κάθε συνταγή μου σας λέω πώς θέλω να είναι τα υλικά μου, έτσι. Εδώ το θέλω κομμένο σε κυβάκια. Πρώτα έτσι και μετά σε κυβάκια. Υπς. Και θα αφήσω έξω τα 5 γραμμάρια που δεν τα χρειάζομαι. Ανάβω το μάτι. Μάλιστα, μπουρλότο. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη μέσα για να κάνουμε ωραία καραμέλα σε 3 δόσεις. Το 1 τρίτο της ζάχαρης θα μπει τώρα μέσα στο τηγάνι μου. Και θα περιμένω υπομονετικά να λιώσει η ζάχαρη. Δεν θα βάλουμε καθόλου μέσα κουτάλι, δεν θα ανακατέψω με τίποτα την καραμέλα μου. Υπομονετικά θα την αφήσω να αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά να λιώνει και να γίνεται σιρόπι στο τηγάνι μου. Σιγά σιγά θα λιώσει, να πιω λίγο νεράκι εγώ, μεταλλικό, φυσικό μεταλλικό νερό. Και η καραμέλα όπως βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και λιώνει, κουνάω, κουνάω, κουνάω. Πάει και εδώ στο πλάι που δεν έχει λιώσει και πάμε να προσθέσουμε την επόμενη μισή ζάχαρη. Σε 3 δόσεις είπαμε το κάνω. Πέφτοντας η κρύα ζάχαρη επάνω στη λιωμένη καραμέλα, προστατεύει το χρώμα της καραμέλας. Λιώνουμε σταδιακά και κουνάω. Δεν βάζουμε κουτάλι μέσα γιατί θα ανακατέψουμε και θα μπορεί να μας πετρώσει η καραμέλα. Γενικά η καραμέλα όταν λιώνουμε ζάχαρη δεν χρειάζεται ανακατέματα. Λιώνει με τη θερμοκρασία. Σε 3 δόσεις λοιπόν. Λιώνει πιο πολύ στο πλάι γιατί είναι το γκάζι και πάει γύρω γύρω η φωτιά μου. Αλλά είμαι σχεδόν έτοιμη. Δεν θέλετε πάνω από μισό λεπτό για να το κάνετε αυτό. Είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα το βούτυρο. Μόλις λιώσει καλά και εξαφανιστεί τελείως η ζάχαρη. Βλέπετε ότι όσο μένει εδώ, το τραβάω και από τη φωτιά. Κάνω πονηριές, έτσι. Γιατί το γκάζι μου είναι δυνατό, αν και το έχω στο χαμηλό. Το τραβάω από τη φωτιά και φροντίζω να λιώσει τελείως η ζάχαρή μου. Να μην βλέπω καθόλου άσπρο. Τέλεια έχει γίνει. Μιλάμε για φανταστική συνταγή, παιδιά. Να τη φτιάξετε όλοι. Είναι έτοιμη η ζάχαρη, έχει λιώσει. Και πάμε να ρίξουμε μέσα τώρα τα κομμάτια βουτύρου. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Όσο λιώνει το βούτυρό μου μέσα στη ζάχαρη, είναι η ώρα που θα κάνω και ένα ωραίο ανακάτεμα, έτσι, έτσι, να γίνει ένα ζάχαρη και βούτυρο, να γίνει ένα, να γίνει μια τέλεια καραμέλα βουτύρου. Τώρα μπορώ να ανακατέψω και είναι η ώρα που θα ρίξουμε μέσα το ξύσμα πορτοκαλιού. Και γρήγορα γρήγορα θα ρίξουμε μέσα και χυμό πορτοκαλιού.
Να ανακατεύω και λίγο εδώ στα πλάγια, έτσι, να πάει παντού και το υπόλοιπο μέσα. Το τραβάμε λίγο στην άκρη και πάμε να σβήσουμε με λίγο κονιάκ, με λίγο λικέρ πορτοκάλι, με ό,τι έχετε. Παίρνω τις κρέπες μου που είναι μαλακές, τις διπλώνω στα τέσσερα και τις ρίχνω μέσα σε αυτό το φανταστικό σιρόπι. Μαλακές κρέπες διπλωμένες στα τέσσερα μέσα στο σιρόπι. Το άρωμα που έρχεται δεν υπάρχει. Θα πάρω τώρα ένα κουτάλι, μάλλον να σπάρω την κουτάλα μου, να μην λερώνω πολλά, και αυτό το σιρόπι θα περιχύσω τις κρέπες μου. Και αφήνω για ένα λεπτό τις κρέπες μέσα στο σιρόπι να ποτίσουν με αυτή τη φανταστική καραμέλα βουτύρου, που είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Τα αρώματα που μου έρχονται δεν υπάρχουν. Μου μυρίζει, ξέρετε τι μου μυρίζει? Μου μυρίζει εκείνες οι καραμελίτσες γάλακτος που τρώμε, οι βουτυράτες. Μου μυρίζει αυτό με αρώματα πορτοκαλιού. Και είναι πραγματικά συγκλονιστική συνταγή. Αν αγαπάτε αυτές τις γεύσεις, να το φτιάξετε, γιατί και μόνο που το σκέφτομαι, τρελαίνομαι. Κοιτάξτε το σιρόπι. Κοιτάξτε το σιρόπι βουτύρου. Καραμέλα βουτύρου είναι στην ουσία. Δεν θέλει πάνω από ένα λεπτό, έτσι, γιατί το σιρόπι όσο μένει, σφίγγει. Και μπορείτε να σερβίρετε είτε με παγωτό ή με χτυπημένη κρέμα γάλακτος. Κλασικά σερβίρετε με χτυπημένη κρέμα γάλακτος ή με μία μπάλα παγωτό βανίλια. Αυτή η καραμέλα είναι όλα τα λεφτά. Εδώ. Τη χτυπημένη κρέμα την έχω στο ψυγείο να παγώνει. Και πάμε να σερβίρουμε και να απολαύσουμε. Αφράτη και αέρινη. Και λίγη καραμελίτσα βουτύρου.